Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών αναφορικά με τη μεγάλη υπόθεση κάναβης που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι έρευνες των μελών της ΙΚΑΝ έχουν επεκταθεί και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στον Καναδά με τη συνδρομή ξένων υπηρεσιών σε μια προσπάθεια εντοπισμού του αποστολέα, του προσώπου που απέστειλε τα ναρκωτικά στην Κύπρο. Τα μέλη της υπηρεσίας, Νικήτα, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις εν λόγω υπηρεσίες και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται ενώπιον διεθνούς κυκλώματος που εμπορεύεται ναρκωτικά, αλλά επίσης δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο συλλήψεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Ήδη για την υπόθεση, Νικήτα, τελούν υποκράτηση 6 πρόσωπα τα οποία τέθηκαν υποκράτηση, όπως ανέφερα και πριν, με αποφάσεις 2 δικαστηρίων. Πρόκειται για 39χρονο Βόσνιο, 48χρονο Ελληνοκύπριο, 42χρονο επίσης Ελληνοκύπριο και 49χρονο, ενώ και 2 πρόσωπα τα οποία ξεφόρτωναν το εμπορευματοκιβώτιο, ένα 37χρονο και ένα 30χρονο Νιγηριανούς. Οι 2 από αυτούς, Νικήτα, τέθηκαν υποκράτηση για περίοδο 8 ημερών μετά από απόφαση δικαστηρίου της Δημοκρατίας, ενώ οι άλλοι 4 για 7 μέρες μετά από απόφαση του δικαστηρίου των Βάσεων. Μέσω της νομικής υπηρεσίας, Νικήτα, γίνονται προσπάθειες ώστε οι 4 που βρίσκονται στις βάσεις και συνελήφθηκαν στο έδαφος των Βρετανικών Βάσεων να δοθούν στη Δημοκρατία και να δικαστούν μαζί με τους άλλους 2. Την ίδια ώρα, Νικήτα, να αναφέρομαι ότι την τελευταία τετραετία η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε παγκύπρια βάση κατέσχεσε περίπου 1 τόνο κάναβη. Συγκεκριμένα το 2018 εντοπίστηκαν 318 κιλά. Ακολουθεί το 2015, όπου κατασχέθηκαν 226 κιλά κάναβης, το 2016 με 170 και το 2017 με 150 κιλά. Αυτά